Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με τα δικά setup, κυρίες και κύριοι, για το 2022. Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο για το 2022 θα δούμε τα δικά setup, γιατί στα προηγούμενα συζητήσαμε κάποια θεματάκια, είδατε και το δικό μου setup, οπότε ναι, επιτέλους είδατε τι έχω φτιάξει εγώ. Μπορείτε βέβαια να πάτε να το τσεκάρετε και τώρα, αν δεν το έχετε δει ακόμα, αλλά έχουμε σήμερα να δούμε τα δικά σας πολύ όμορφα πραγματάκια που μου έχετε στείλει και νομίζω δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Αφού πρώτα μιλήσουμε για το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο, όπου νομίζω ξέρετε ποια είναι. Είναι η Enemba, κυρίες και κύριοι, enemba.com, το υπέροχο αυτό site που εκεί μέσα έχει όλα τα παιχνίδια, extra DLC, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορείτε να ψάξετε, σε τι, σε πάρα πολύ καλές τιμές, μιας και με ρωτάτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε κάτω στην περιγραφή, να κάνετε την εγγραφή σας μέσα από το link που έχω εγώ από κάτω. Έτσι τι παίρνετε τώρα εσείς? Ένα ευρουλάκι τζαμπαρέα για την πρώτη αγορά, σύν αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Just Unboxed χωρίς κενά, έχετε επιπλέον 3% έκπτωση. Πάμε στο βίντεο. Για το πρώτο setup για σήμερα μας το στέλνει ο Ντέλιαν και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Δυστυχώς η φωτογραφία δεν είναι τόσο καλή, βέβαια βγάζουμε μια χαρά νόημα και αυτό που μου αρέσει εδώ πέρα είναι ότι έχουμε ένα αρκετά clean, έτσι καθαρό, όμορφο, λευκό, μαύρο setup. Μ' αρέσει που είναι με μια οθόνη και από εδώ και από εκεί έχουμε διάφορα λευκά περιφερειακά, λευκά ηχεία εδώ πέρα, λευκό ηχοσύστημα από ό,τι βλέπουμε, λευκό ποντίκι, πληκτρολόγιο. Θα ήθελα βέβαια και λευκά ακουστικά, γιατί εδώ πέρα τώρα μου πήγε σε μαύρα ακουστικά, γιατί για να με ενοχλήσεις το έκανες αυτό. Βέβαια, οκ, μπορώ να το δεχτώ γιατί έχει και μαύρο μέσα εδώ το κουτί, οπότε ταιριάζουν και τα ακουστικά, αν και θα ήθελα τα λευκά. Πολύ μεγάλο mouse πάντα από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα για να μπαίνουν άντε τα περιφερειακά. Καλωδιάκια δεν βλέπω, λευκό φωτισμό στο πίσω μέρος και έχουμε και τον υπολογιστή σε μια ωραία θέση να τον καμαρώνουμε και να μην σκονίζεται. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν και να δούμε τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πάνω. Αρχικά για οθόνη έχουμε μια AOC 24Hz 144Hz, ένα τίμιο έτσι gaming monitor έχουμε εδώ για την ακρίβεια. Συνεχίζουμε πιο κάτω που για πληκτρολόγια τώρα έχουμε ένα Moto Speed K87S. Για ποντίκι έχουμε ένα Glorious Model D Mate White, το οποίο είναι αυτό το τρούπιο, ξέρεις, για να παίρνει αέρα. Το πάρα πολύ ελαφρύ αυτό εδώ ποντίκι, για να παίζει την παλίτσα του πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τώρα με mousepad που έχουμε αυτό το τεράστιο κουβερτοειδές mousepad, που είναι πάλι ένα από την Glorious, το Stealth Edition XXL. Και τέλος για ηχεία έχουμε κάποια Crystal Audio 3T Hi-Fi 360, κάποιο έτσι κλασικό ηχοσυστηματάκι. Και τέλος για ακουστικά που δεν μου τα έχει γράψει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε κάποια Razer Black Shark, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με από κάτω. Πάμε στην επόμενη εικόνα να δούμε τώρα με πιο σβηστά τα φώτα, να δούμε τον κρυφό φωτισμό. Είπαμε έχουμε μια LED ταινία στο πίσω μέρος, πολύ όμορφα, βγαίνει λίγο RGB μέσα από το κουτί, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά μπορούμε να δούμε μέσα. Και τέλος έχουμε και RGB περιφερειακά, γιατί που θα πας χωρίς RGB περιφερειακά, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην τελευταία φωτογραφία που είναι ο υπολογιστής και να τσεκάρουμε και εδώ μέσα τι συμβαίνει. Αρχικά κλασικά, σαν καλωδιομάχος, Βασίλης καλωδιομάχος λοιπόν εδώ πέρα, κλασικά θα τσεκάρουμε τα καλώδια που ναι, στη φωτογραφία δεν μου φαίνονται και πολύ καλά, δεν μου την έχει τραβήξει έτσι πλάγια για να δούμε όλο το PC μέσα. Βέβαια φαίνεται να έχει κάνει ικανοποιητικό cable management, εγώ είμαι ok. Έχουμε δύο RGB ανεμιστήρες για να έχουμε λίγο φωτισμό μέσα και κατά τα άλλα είναι ένα πιο απλό συστηματάκι και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι κάτι πιο VFM από τη μητρική που έχει χρησιμοποιηθεί, τη stock ψύχρα και τις μνήμες. Οπότε πάμε να δούμε και τι έχει εδώ πέρα. Για κουτί είναι το NZXT H510 White, για μητρική έχουμε μια πάρα πολύ γνωστή Gigabyte B450M DS3H, για επεξεργαστή έναν VFM που τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του, έναν AMD Ryzen 5 3600 με την stock ψύχρα, θα κάνει λίγο φασαρία αλλά θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Πάμε τώρα πιο αριστερά στις μνήμες, οι οποίες είναι κάποιες HyperX 16GB στα 3200, σίγουρα θα ήθελα τα 3600 αλλά και εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κατεβαίνουμε τώρα πιο κάτω στην κάρτα γραφικών, το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή την περίοδο, που είναι μια Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC, οπότε έχουν μια ικανοποιητική κάρτα γραφικών. Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα, γιατί χρειαζόμαστε και κάπου να μπουν τα δεδομένα. Έχουμε έναν Samsung 860 EVO στα 500GB, έναν κλασικό SSD 2.5 και έχουμε και έναν HDD στο 1TB. Και όλα αυτά τα πράγματα παίρνουν ρεύμα από ένα 650 τροφοδοτικό τη Corsair που είναι και 80+. Αυτό μου έχει γράψει μόνο. Τώρα ποιο είναι ακριβώς και τι 80+, αν έχει Bronze Gold, δεν το γνωρίζουμε. Πολύ ωραίο, πολύ καλό φτιαγμένο, μαζεμένο μικρό setup, αλλά minimal έτσι χωρίς πολλά καλώδια, λευκό μαύρο. Μου άρεσε. Και πριν περάσουμε στο επόμενο setup για σήμερα, πολύ έχω δει ότι μου γράφετε ότι θέλετε να βλέπετε βαθμολογία από τα setup. Παιδιά, βαθμολογία στα setup δεν βάζω, γιατί το να πετάξω ένα 5, 6, 7,
8, 9, 10 δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Για να πω ότι βάζω μια βαθμολογία που να βγάζει νόημα, πρέπει να βαθμολογήσουμε ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά, το πώς έχει δομηθεί το setup, τι περιφερειακά έχει, τι χώρο έχει, τι χρώματα έχει χρησιμοποιήσει, πόσο καλό cable management έχει κάνει. Οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες και δεν θέλω τώρα να μπω να σας συγκρίνω μεταξύ σας. Θα βάλω στο συγκεκριμένο setup ένα 10 στα 10 και είμαστε μια χαρά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, πάλι setup με μια οθόνη. Βέβαια τώρα έχουμε όχι ένα τόσο minimal. Βασικά δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε minimal για το συγκεκριμένο, γιατί καλό δεν έχει, είναι και αυτό μαζεμένο. Βλέπω εδώ πέρα μικροφωνάκι, τα ηχιάκια μια χαρά. Πάλι μεγάλο mousepad για να μπαίνουν πάνω τα περιφερειακά. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το προηγούμενο. Και εδώ φαίνεται να έχουμε ένα πολύ ωραίο PC και μάλιστα πρέπει να είναι και αρκετά δυνατό. Game καρέκλα, έχουμε και την κάλτσα που έχει μείνει από τα Χριστούγεννα. Εδώ σε μένα πίσω βασικά από εδώ είναι. Έχει μείνει ολόκληρο το δέντρο και έκανα βλακία που πήρα τόσο μεγάλο δέντρο. Είπα φέτος που είχα χώρο επιτέλους μετά από πόσα χρόνια να πάρω ένα μεγάλο δέντρο, αλλά αυτή τη στιγμή βαριέμαι να το ξεστολίσω. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχουμε εκεί μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Θα δούμε. Τώρα εδώ από καλωδιάκια βλέπω κάτι ελάχιστα εδώ, δεν με ενοχλούν. UPS στο κάτω μέρος, οπότε είσαι μια χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα περιφερειακά που έχει χρησιμοποιήσει ο Γιώργος, που δεν είπα ποτέ το όνομά του, για να δούμε τι έχει φτιάξει λοιπόν εδώ πέρα. Ξεκινάμε με την οθόνη που την ίδια χρησιμοποιώ και εγώ. Έχουμε μια Dell S2721 DGFA 27R Quad HD 165Hz με HDR G-Sync και τα σχετικά. Πολύ καλή οθόνη για τα χρήματά της. Να τη ρίξετε μια ματιά αν θέλετε κάποια έτσι καλή οθόνη γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Κατεβαίνουμε στο πληκτρολόγιο που είναι ένα Logitech G613 με τους διακόπτες από ό,τι καταλαβαίνω της Logitech εδώ πέρα, που είναι και ασύρματο μάλιστα. Για ποντίκι τώρα έχουμε ένα Logitech G102 LightSync RGB Gaming ποντίκι, γιατί ναι, RGB όπως και δίποτε, που βλέπω έχει κάνει μια ωραία πατέντα με το καλώδιο, δεν το έχει περάσει εδώ κάτω από τον υπολογιστή για να μην περνάει μπροστά από το γραφείο. Έξυπνο, ωραία πατεντούλα αυτή. Τώρα τι άλλα έχουμε, έχουμε Turbo X Nemesis Mousepad, ένα OK Mousepad οικονομικό. Για ηχεία έχουμε κάποια Logitech Z333 που έχουν πουλήσει πάρα μα πάρα πολύ. Και τέλος για μικρόφωνο έχουμε ένα Razer Siren Mini. Βγαίνουμε πιο πίσω και πάμε στην επόμενη εικόνα να δούμε και τον κρυφό φωτισμό λίγο καλύτερα. Αρχικά έχουμε μπόλικο RGB μέσα από το κουτί και μου αρέσει αυτό το κουτί, αυτά τα κοψίματα που έχει στο τζάμ στο πλάι, πολύ πολύ ωραίο. Έχουμε πίσω από το γραφείο μια LED ταινία για να δώσουμε το κάτι παραπάνω έτσι στο setup που έχουμε, οπότε είμαστε μια χαρά και από αυτό. Και το μόνο που μένει είναι να τσεκάρουμε το σύστημα μέσα. Αρχικά φαίνεται ένα καλοφτιαγμένο και όμορφο σύστημα, μπόλικους RGB ανεμιστήρες. Κάνει εδώ, έχει κάνει και μια τσαχπινιά ο φίλος ο Γιώργος, ορίστε, έχει γράψει και ένα just unbox it εδώ στην οθόνη από την κάρτα γραφικών, που έχει πολύ μεγάλη οθόνη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών. Κάτι τέτοια βρεκά. Αχ, κάτι τέτοια μου κάνετε εδώ πέρα που μου βάλε εδώ πέρα το just unbox it. Αυτό που με χαλάει λίγο στο συγκεκριμένο σύστημα, ναι, μεν έχουμε braided καλώδια, αλλά θα ήθελα να είχαν περισσότερα comps για να οδηγούνται έτσι λίγο πιο όμορφα. Έχουν κάποια comps, αλλά μετά γίνεται λίγο χαμούλης, μπερδεύονται λίγο μεταξύ τους. Οπότε, αν μπορείς, αγόρασε κάποια ξεχωριστά comps να τα φτιάξεις λίγο πιο όμορφα. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι έχω να προτείνω κάτι. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο το σύστημα και αρκετά δυνατό μάλιστα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ μέσα. Αρχικά, για κουτί έχουμε ένα Cooler Master Masterbox TD500. Για μητρική τώρα έχουμε μια MSI Tomahawk B550. Για επεξεργαστή έχουμε έναν AMD Ryzen 7 5800X, μια χαρά σε βρίσκω. Για υδρόψυξη τώρα μια πάρα πολύ VFM σύκτρα, έχουμε λοιπόν μια Arctic Freezer 2 360 με push-pull διάταξη, έχει μπρος πίσω ανεμιστήρες για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, έχει και ανεμιστηράκι για να ψύχει εδώ τα VRM και είναι και μια οικονομική μάλιστα, οπότε σίγουρα είναι μια καλή επιλογή. Για RAM τώρα, αν και δεν φαίνονται γιατί είναι σκέτες μαύρες εκεί από πίσω, έχουμε από την Crucial Ballistic X 64GB παρακαλώ στα 3600 με CAS 16, μια χαρά, πολύ καλές RAM. Κατεβαίνουμε τώρα πιο κάτω σε μια τουμπανιάρικη κάρτα γραφικών που έχει και ολόκληρη οθόνη από την Colorful, μια RTX 3060 Ti, η iGame Vulkan OCV έκδοση που έχει και RGB εδώ από πάνω, την οθόνη, μπόλικη ψύχρα εδώ πέρα για να μην έχει πρόβλημα και 3-8 πίνα από ό,τι βλέπω για 3060 έτσι. Οπότε ναι, πάει να πει ότι θα κάνει έτσι ωραία και καλή δουλειά. Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα. SSD που βρίσκεται πίσω από αυτήν εδώ την ψύχρα, έχουμε έναν Samsung 980 Pro στο 1TB, οπότε PCI Express Gen 4 κυρίες και κύριοι. Έναν Samsung 970 Evo Plus στα 500GB που και αυτός λογικά βρίσκεται σε κάποια άλλη υποδοχή πάνω στη μητρική. Και τέλος έχουμε και ένα κλασικό SSD εδώ πέρα από την Crucial, τον MX500, ο οποίος είναι στα 500GB. Οπότε έχουμε σύνολο 2TB από SSD και μάλιστα έχουμε και κάποιους πάρα πολύ γρήγορους. Το μόνο που μένει, που φαίνεται κιόλας στο συγκεκριμένο κουτί, γιατί έχει άνοιγμα εδώ στο Stroud, είναι ένα Corsair RM 850W του 2018 Full Modular 80 Plus Gold τροφοδοτικό, που εννοείται κάνει μια χαρά δουλειά για το συγκεκριμένο σύστημα. Βασικά μπορείς να βάλεις και μια 30
3080, αν θελήσεις, φτάνει και περισσεύει το συγκεκριμένο τροφοδοτικό. Οπότε αυτό ήταν και το δεύτερο setup. Τι βαθμολογία να του βάλω και σε αυτό, ας το σκεφτώ λίγο. 10 στα 10. Πάμε στο τρίτο. Και το τρίτο setup για σήμερα μας το στέλνει ο Θάνος και νομίζω αυτό είναι το πιο clean AF, όσοι καταλάβατε τώρα αυτό το ακρόνυμο, setup που έχουμε για σήμερα και γενικότερα έχει γίνει πολύ όμορφη δουλειά στο συγκεκριμένο και έχουμε και έναν φτωχό μπινέ γιατί χρησιμοποιεί Apple, κυρίες και κύριοι. Οπότε μπαίνει αυτόματα στην κατηγορία φτωχό μπινές. Εκεί σας αξίζει. Για να δούμε τώρα εδώ τι έχει συμβεί και τι έχει φτιάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γραφείο που είναι, καταλαβαίνουμε πράγματα από IKEA που τα έχει συναρμολογήσει έτσι μόνο του. Είναι καστομιά το γραφείο με τη σιρταριέρα την κλασική. Εδώ κάτσε πώς τα λένε αυτά. Κάπως πώς τα λένε. Πάλι δεν θυμάμαι τη λέξη. Δεν έχει σημασία. Ας τα πούμε πόδια για να κουμπίσει πάνω εδώ η μεγάλη πλάκα που έχει βάλει για το γραφείο. Μεγάλη επιφάνεια αυτή εδώ. RGB φωτισμό από πίσω. RGB λάμπες βλέπω έχει και εδώ στα δεξιά και στα αριστερά. Τα ηχεία στην άκρη. Καλώδια δεν φαίνονται πουθενά παρά μόνο αυτό εδώ το ένα. Θα μπορούσα να το πιάσουμε κάποια δεματικά εδώ πίσω από τη βάση τη οθόνη. Βέβαια τώρα αυτό είναι η λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια, έτσι εννοείται δεν έχει πρόβλημα. Ωραία σύρματα περιφερειακά με έτσι ωραίο mousepad που είναι αυτά τα υφασμάτινα τα πιο ιδιαίτερα. Και εννοείται έχουμε και την game καρεκλίτσα μας. Γενικότερα, αυτό όταν το βλέπεις στο setup, ηρεμεί λίγο το μάτι σου, ρε παιδί μου. Βλέπεις έτσι κάτι χαλαρό και κάτι όμορφο. Έχουμε και την εξέλιξη βέβαια, γιατί έχουμε δύο οθόνες. Η μία σε οριζόντια και άλλη είναι σε κάθετη διάταξη για να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του. Και από ό,τι έχω καταλάβει, σας έχω δημιουργήσει ψυχολογικά και όλοι προσπαθείτε να φτιάξετε όσο καλύτερα τα καλώδια μπορείτε. Οπότε έχω κάνει κάτι καλό εδώ στην κοινωνία. Να έχουμε μαζεμένα καλώδια, παιδιά. Αυτό είναι για την κοινωνία. Αυτή είναι η συνδρομή μου για την Ελλάδα. Να έχουμε μαζεμένα καλώδια. Πάμε στην επόμενη εικόνα, μια λίγο διαφορετική έτσι οπτική γωνία. Εδώ δεν φαίνεται και το καλώδιο εκείνο και φαίνεται μάλλον μόνο από το πλάι. Αυτό όταν κάθεται δεν θα το βλέπει. Και να δούμε τα περιφερειακά που έχει. Ναι, να ξεκινήσουμε με τα περιφερειακά. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ πέρα. Αρχικά για κεντρική οθόνη έχουμε μια LG Ultra Fine Ergo 27R4K οθόνη. Είναι κλασικά ένα monitor για δουλειά, όχι για παιχνίδια. Καλά, εννοείται μπορεί να παίξει και παιχνίδια στο συγκεκριμένο. Βέβαια, έχει πάρει και Apple, οπότε σίγουρα είναι μόνο για δουλειά το συγκεκριμένο setup που έχει φτιάξει εδώ πέρα. Και η δεξιά οθόνη είναι μια Samsung, βλέπετε τον κωδικό 24 Full HD 75Hz. Κάποιο πιο απλό monitor το συγκεκριμένο. Εντάξει, για δεύτερο δεν χρειάζεται κάτι τόσο καλό. Συνεχίζουμε τώρα για πληκτρολόγιο που έχουμε κάποιο Logitech MX Keys. Για ποντίκι έχουμε κάποιο Apple Magic Mouse 2. Για μα πάντα τώρα έχουμε ένα ιδιαίτερο, έτσι, μια ιδιαίτερη κατασκευή που είναι 40x80. Βλέπετε κιόλα ποιο είναι ακριβώ. Για ηχεία πάλι έχουμε κάποια από τη Logitech. Κάτσε να πάμε και λίγο πιο πίσω να τα δείτε καλύτερα. Έχουμε κάποια Logitech 337 αυτή τη φορά, τα Z337. Για ακουστικά έχουμε κάποια AirPods Pro. Και τέλος η καρέκλα είναι αυτή που χρησιμοποιώ και εγώ, απλά στη μαύρη έκδοση. Συνεχίζουμε, περνάμε κάτω από το γραφείο. Βλέπουμε εδώ πέρα τη βάση, αν και νομίζω αυτή η βάση είναι τη οθόνη κατευθείαν. Η δεύτερη βάση την έχει βάλει εδώ πέρα ο Θάνος. Έχει φτιάξει πολύ πολύ όμορφα τα καλώδια με καναλάκια εδώ πέρα να κατεβαίνουν και για το woofer κάτω. Μια χαρά σε βρίσκω. Και αυτό που μένει είναι να τσεκάρουμε την τελευταία. Για να δούμε λίγο και τον έτσι κρυφό φωτισμό που έχει φτιάξει εδώ πέρα. RGB LED το ταινία στο πίσω μέρος του γραφείου. Πολύ πολύ ωραίος. Και τέλος έχει βάλει και αυτά τα Philips Hue Go εδώ πέρα, αυτά τα φωτιστικά που είναι λίγο τσιμπημένα στην τιμή. Βέβαια από ό,τι φαίνεται κάνουν ένα πολύ ωραίο εφέ και είναι και αρκετά όμορφα πάνω στο γραφείο. Και εφόσον έχει φτιάξει έτσι κάτι premium, ήθελε να βάλει και κάτι premium στο φωτισμό. Η τελευταία φωτογραφία που μένει είναι να δούμε και τον υπολογιστή, ας το πούμε έτσι, που χρησιμοποιεί. Που είναι αυτός εδώ. Έχει βάλει λοιπόν μια βάση πίσω από την οθόνη. Έχει κουμπώσει εδώ ο υπολογιστής που έχει. Μια χαρά. Δεν φαίνονται τα καλώδια, δεν φαίνεται υπολογιστής. Οπότε κάνει αυτό το setup πάρα πολύ μαζεμένο. Και για την ακρίβεια, εδώ πέρα έχουμε ένα Apple Mac Mini με τον M1 επεξεργαστή, τον πιο φρέσκο επεξεργαστή από την Apple. 16 GB RAM και έχει και έναν SSD 256R. Που η αλήθεια είναι θα ήθελα να έχει και το κάτι παραπάνω σε χωρητικότητα. Όπως και να έχει, νομίζω αυτό ήταν το πιο έτσι clean setup που είδαμε για τα συγκεκριμένα setup και για αρκετό καιρό μάλιστα. Και ευχαριστούμε τον Θάνο που έστειλε. Τι βαθμολογία του βάζω? 10 στα 10. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο με τα δικά σας setup για το 2022. Κυριακούλα έτσι χαλαρά, 8 και 4 το πρωί με τη δροσούλα να ξυπνήσετε να το δείτε και καλημέρα σας κιόλας. Και περιμένω να μου στείλετε και τα δικά σας συστήματα, τα δικά σας setup. Έχω email και οδηγίες κάτω στην περιγραφή. Οπότε πάτε από κάτω, διαβάζετε εκεί πέρα το email μου, βγάζετε όσο καλύτερες φωτογραφίες μπορείτε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πετάτε σε ένα email και μου τα στέλνετε γιατί τα περιμένω. Τι άλλο θα βρείτε από κάτω, μιας και θα είστε εκεί? Θα βρείτε δικά μου social media, ακολουθήστε με γιατί ανεβαίνει έξτρα υλικό. Κουμπίστε συμμετοχή που βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι και έχετε και κάποια πλέον εκτήματα εάν το πατήσετε. Το καινούριο μας κανάλι που έχω εγώ και Έλενα. Και τέλος, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να κάνετε μια εγγραφή, ένα like, ένα σχόλιο, ένα share. Γιατί? Γιατί βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ και μαντέψτε. Είναι τζαμπαρία. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Γεια σας.